Αγαπητοί φίλοι και φίλες της Πρεμιτουσίας, χαίρετε. Η διδασκαλία της Εκκλησίας δεν απευθύνεται μόνο στο νου του ανθρώπου, αλλά σε ολόκληρη την ύπαρξή του. Γι' αυτό και η χριστιανική πίστη δεν περιορίζεται στην αποδοχή των αληθιών του Ευαγγελίου, αλλά συμπεριλαμβάνει και την μετουσίωσή τους σε πράξη και ζωή. Η αληθινή χριστιανική πίστη εκδηλώνεται με έργα αγάπης και η άσκηση της αγάπης ως εφαρμογή του περιεχομένου της πίστεως αποτελεί ουσιώδες γνώρισμα της χριστιανικής ζωής. Έτσι, η αγάπη στην Ορθόδοξη πίστη δεν νοείται ως απλή συναισθηματική εκδήλωση, αλλά ως ανταπόκριση στην αγάπη του Θεού που έγινε άνθρωπος και ως οφειλή προς τον συνάνθρωπο που εικονίζει τον Θεό. Η αγάπη αυτή αναφέρεται σε ολόκληρο τον άνθρωπο. Γι' αυτό και η συμπαράσταση στις υλικές ανάγκες του συνανθρώπου αποτελεί αυτονόητη εκδήλωση της χριστιανικής ζωής και κατά συνέπεια της αρετής της φιλανθρωπίας. Μιλώντας για φιλανθρωπία, μιλούμε για τον σύνολο των εκδηλώσεων και των λαμβανωμένων μέτρων με τα οποία προλαμβάνουμε ή θεραπεύουμε την ατομική ή ομαδική, υλική ή ηθική και πνευματική δυστυχία ή εξαθλίωση. Πνευματική προϋπόθεση της φιλανθρωπίας είναι η πεποίθηση περί του ότι οι άνθρωποι οφείλουν να βοηθούν τους συνανθρώπους τους που έχουν ανάγκη πραγματική. Μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας σημειώθηκε και σημειώνεται σπουδαιοτάτη φιλανθρωπική κίνηση και κοινωνική δραστηριότητα παρά τις δυσμενείς εξωτερικές συνθήκες κάτω από τις οποίες έζησε και ζει η Εκκλησία. Ιδιαίτερα στον τόπο μας, η Εκκλησία της Ελλάδος, δια του Αρχιεπισκόπου κυρίου Ιερονύμου και των ιεραρχών της, ηγείται του φιλανθρωπικού έργου στον τόπο μας, δίνοντας κατευθύνσεις στα στελέχη της φιλανθρωπικής διακονίας. Η δράση της φιλανθρωπίας είναι αξιόλογη και σπουδαία. Η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και η Μητροπόλης παρουσιάζουν θαυμαστή δραστηριότητα στους τομείς της κοινωνικής πρόνοιας. Τα γενικά φιλόπτωχα ταμεία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, των Ιερών Μητροπόλεων και των Ιερών Ναών αποτελούν πρότυπη και σπουδαία φιλανθρωπική οργάνωση. Τα ταμεία αυτά χρησιμεύουν για την ανακούφιση των ενδεών με τακτικά ή έκτακτα βοηθήματα, για την αποφυλάκηση κρατουμένων, για την περικοδότηση απόρων κοριτσιών ή ορφανών, φοιτητικών υποτροφιών, χορήγηση φαρμάκων, τροφών, εξόφληση λογαριασμών, σίτηση απόρων γερόντων και άλλα. Μία πτυχή αυτού του έργου της Εκκλησίας και ιδιαίτερα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών θα προσπαθήσουμε σήμερα να προσεγγίσουμε, να ξεδιπλώσουμε στην σημερινή συνάντησή μας. Για να συζητήσουμε αυτό το τόσο ενδιαφέρον και πάντα επίκαιρο θέμα, και λέω ενδιαφέρον διότι πάντοτε το ζήτημα της φιλανθρωπίας και ιδιαίτερα η συμβολή της Εκκλησίας αποτελεί κεντρικό σημείο πάντοτε, επαναλαμβάνω, συζητήσεων, καλοπροαίρετων αλλά και κακοπροαίρετων. Εμείς με τη σημερινή συνάντησή μας θέλουμε να δώσουμε όχι απλά μία απάντηση, δεν έχουμε και δεν έχει ποτέ η Εκκλησία απολογητικό χαρακτήρα στο λόγο της ως προς το έργο της. Δεν θέλει να το επιδεικνύει, δεν θέλει να τον φανερώνει ακολουθώντας το να μην γνωρίζει η δεξιά σου τύπη ή η αριστερά σου. Όμως οφείλουμε να το καταδείξουμε αυτό το έργο και να το φανερώσουμε εμείς μέσα από την Πεμπτουσία, διότι θεωρούμε ότι είναι ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα προς μίμηση, προς όλους τους ανθρώπους. Γίνονται πράγματα πολλές φορές ακόμα και μέσα στη νύχτα, που δεν τα παίρνουμε χαμπάρι. Η Εκκλησία όμως αόκνος, μέρα και νύχτα, δεν πάβει να αγκαλιάζει τον πονεμένο, να παρηγορεί τον δυστυχισμένο, να ενδυναμώνει τον αδύνατο, να φροντίζει για όλους τους ανθρώπους, νύχτα και μέρα. Μαζί μας έχουμε τον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Αλέξιο Γιαννιό, υπεύθυνο κέντρων ενοριακής αγάπης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, και υπεύθυνο επισκέψεων στους αστέγους στο κέντρο της Αθήνας, μία δράση που ίσως πολλοί να μην γνωρίζουν, γι' αυτό και προηγουμένως ανέφερα ότι ακόμα και μέσα στη νύχτα η Εκκλησία βρίσκεται σε συναγερμό
έτοιμη να ανταποκριθεί στα αιτήματα των ανθρώπων. Πατέρα Αλέξιε, σας καλωσορίζουμε στην Πεμπτουσία, ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ και την ευκαιρία που μας δίνετε να συζητήσουμε και να γευτούμε κι εμείς κατά των δυνατών λίγο από αυτό το πολύτιμο έργο που γίνεται στην Ιεράρχη Επισκοπή Αθηνών. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα θέλαμε λίγο στην αρχή ακριβώς να κάνουμε μία ιστορική, θα λέγαμε, αναδρομή για να δούμε πόσο σημαντικό και πόσο ταυτόσιμο της εκκλησιαστικής ζωής είναι η φιλανθρωπία στην Εκκλησία ευρύτερα, αλλά και ιδιαίτερα στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Θα θέλαμε λοιπόν να θυμηθούμε μαζί σας από τα πρώτα αποστολικά χρόνια, τα χρόνια της αγάπης, όπου τα πάντα ήσαν κοινά ανάμεσα στα μέλη της Εκκλησίας, πόσο ένας φρόντιζε για τον άλλον, φτάνοντας στις μέρες μας σήμερα. Είπατε για τους κακοπροαίρετους. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν το λόγο του Αγίου Γρηγορίου ότι σκοπός της Εκκλησίας είναι ένας και μοναδικός, αρπάσε κόσμο και δούνε Θεόν. Όμως η Εκκλησία αφού κάνει αυτό, αφού ενώσει τον άνθρωπο με τον Θεό, θα πρέπει να ενδιαφερθεί και για τις υπόλοιπες δραστηριότητες της ζωής του. Και αυτό το βλέπουμε σήμερα στην Ιεραποστολή, όταν στείνεται ένα θυσιαστήριο, κοντά εκεί θα στηθεί και ένα καζάνι για να χορτάσει τα πεινασμένα παιδιά του τρίτου κόσμου και ιδιαίτερα να τα κρατήσει στη ζωή και να τα βοηθήσει να ορθοποδήσουν και να μάθουν τη σωστή πίστη. Αυτό το βλέπουμε και από τους πρώτους αποστολικούς χρόνους. Οι Απόστολοι διάλεξαν τους διακόνους, τους 7 διακόνους για να διακονούν τραπέζας και να διακονούν τους αναξιοπαθώντας αδελφούς του Χριστού, να μοιράζουν όλα εκείνα τα τρόφιμα και τα πράγματα και τα χρήματα τα οποία προσέφεραν οι πλουσιότεροι στους αναγκεμένους και με τον τρόπο αυτό να αφουγκράζονται οι ποιμένες, τους αλαλήτους στεναγμούς των αδελφών. Αυτός ο τρόπος και αυτή η διακονία σε όλα τα χρόνια της ζωής της Εκκλησίας μας ασκήθηκε και ασκείται. Ιδιαίτερα εδώ στην Ιεράρχη Επισκοπή Αθηνών, αν θέλουμε ιστορικά να δούμε τον τομέα της φιλανθρωπίας και ιδιαίτερα των συσιτίων της αγάπης, θα πρέπει να ανατρέξουμε στην εποχή του Μεσοπολέμου, που η Εκκλησία τότε προσπαθούσε να δώσει ζωή δια της τροφής στα παιδιά τα πεινασμένα. Εν συνεχεία, ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, κυρίως Ιερώνυμος ο πρώτος, έφτιαξε πάρα πολλά ενωριακά κέντρα αγάπης για να φτάσουμε, και ο μακαριστός Χριστόδουλος συνέχισε το έργο αυτό, όπως και ο μακαριστός Σεραφείμ, αλλά για να φτάσουμε σήμερα στις μέρες μας, που είναι η εποχή της κρίσης που ιδιαίτερα τα τελευταία 10 χρόνια βιώνει εδώ η πατρίδα μας, με τον σημερινό Αρχιεπισκοπό μας, τον μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο κύριο Ιερώνυμο, με την ευλογία και την ευχή του οποίου 10 χρόνια διακονώ σε αυτό το νευραλγικό τομέα του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, κάτω από την επίβλεψη του Διευθυντού, του Πατρός Βασιλείου Χαβάτζα, ο οποίος και αυτός με τη σοφία που τον διακρίνει διευθύνει όλο το πρόγραμμα της φιλανθρωπίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, και προσπαθούμε με τον τρόπο αυτό να δώσουμε ανάπαυση στους ανθρώπους εκείνους που μερικές φορές δεν έχουν ούτε το καθημερινό φαγητό. Γνωρίζετε ότι προτροπή του μακαριωτάτου είναι το όλοι μαζί μπορούμε, και το να μην λείψει ένα πιάτο φαγητό από κανέναν αδελφό μας ο οποίος το έχει ανάγκη. Και αυτό μερικές φορές μπορεί να φαίνεται υπερβολικό, αλλά αν θα δούμε τους ανθρώπους αυτούς που συτίζονται στα 70 περίπου κέντρα ενωρικής αγάπης, τα οποία έχει μόνο η Αρχιεπισκοπή στο Λυκανοπαίδιο. Από τους 150 ναούς, οι 70 έχουν συσίτια, δηλαδή έχουν τόπο παρασκευής φαγητού και διανομής του στις ενορίες ή σε κάποια άλλα οικήματα τα οποία έχουν κοντά στο ναό. Καθημερινά δηλαδή να πηγαίνουν άνθρωποι και να παίρνουν ό,τι μαγειρέψει το συσίτιο εκεί της Εκκλησίας, διότι πραγματικά το έχουν ανάγκη. Είτε νηστίσιμο είναι αυτό, είτε αρτήσιμο. Και ιδιαίτερα το βλέπουμε
τις ημέρες της νηστείας που οι άνθρωποι δεν σταματούν να πηγαίνουν. Δηλαδή δεν πάνε μόνο όταν έχει ένα καλό φαγητό περιποιημένο, αλλά πηγαίνουν και όταν υπάρχει ένα νηστίσιμο φαγητό την Τετάρτη, την Παρασκευή ή στις νηστείες του εκκλησιαστικού έτους, διότι αυτό το φαγητό το έχουν ανάγκη. Και πολλοί εξ αυτών, ξέρετε, ψάχνουν τα σκουπίδια για να χορτάσουν, να κορέσουν την πείνα τους και βρίσκουν ανακούφιση, βρίσκουν θα λέγαμε μεγάλη ευλογία το να συμμετάσχουν σε αυτά τα συσίτια της Εκκλησίας. Πόσο σημαντικό είναι να μπορεί κανείς να έχει ένα πιάτο φαγητό την ημέρα. Και το λέω αυτό γιατί κάποια πράγματα, Πάτερ, τα θεωρούμε δεδομένα στις μέρες μας. Και επειδή δεν μας έχουν λείψει εμάς, νομίζουμε ότι τα έχουν όλοι. Ή όποτε γίνεται αντιληπτό στην διαίσθησή μας ένα τέτοιο ζήτημα, το βλέπουμε πολλές φορές, νομίζω, λίγο ιδεαλιστικά, λίγο ρομαντικά, που όμως είναι η πραγματικότητα, η καθημερινή πραγματικότητα για πολλούς ανθρώπους. Και μάλιστα επανέρχομαι σε αυτούς τους κακοπροαίρετους που λένε «Καλά, και τι έγινε, ένα πιάτο φαΐ, παντού βρίσκεις ένα πιάτο φαΐ». Και όμως δεν το βρίσκεις τελικά παντού. Ξέρετε, Γιώργο, δεν είναι μόνο το φαγητό. Για να φτιάξει κανείς φαγητό χρειάζονται τα υλικά, χρειάζεται το ρεύμα, χρειάζεται ο χρόνος και ιδιαίτερα στις μέρες μας έχουμε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι λόγω της οικονομικής κρίσης είναι νεόπλουτοι. Νεόπτωχοι, συγγνώμη. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν και κατήχαν και κατά το ψαλμικό πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν. Δυστυχώς, κάτω από συνθήκες για τον καθένα διαφορετικές, βρέθηκαν σε μια κατάσταση φτώχειας, ανέχειας και πολλές φορές στέρησης σε καθημερινές τροφής. Αυτό το ακούμε και από τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, ότι πολλές φορές στα σχολεία παιδιά λιποθυμούν από την πείνα και έχουμε ναούς της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, όπως και των άλλων Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, οι οποίες αναλαμβάνουν τη σύντηση αυτών των παιδιών σε συνεργασία με τους διδασκάλους και τους καθηγητές, δίνοντας πρωινά, δίνοντας δεκατιανά, δίνοντας μεσημεριανό γεύμα, ώστε τα παιδιά αυτά να βοηθηθούν, αλλά και ιδιαίτερα και σε ανθρώπους οι οποίοι είναι κατάκητοι, δεν μπορούν να έρθουν στην εκκλησία να πάρουν το φαγητό, σε συνεργασία με τους δήμους των περιοχών που βρίσκονται οι ναοί, γίνεται διανομή μέσω των κοινωνικών λειτουργών των Δήμων στους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι είναι κατάκητοι, είναι γέροντες και δεν μπορούν να πάρουν το φαγητό. Ξέρετε, είναι πολύ μεγάλη ανακούφιση για έναν άνθρωπο να έχει το καθημερινό φαγητό, διότι αυτό τον στηρίζει στη ζωή, του δίνει τη δύναμη να συνεχίσει, νιώθει την αγάπη των άλλων και με τον τρόπο αυτό μπορεί να ορθοποδήσει σιγά σιγά και να σταθεί στα πόδια του, να αγωνιστεί και να μπορέσει σε κάποια στιγμή και αυτός να ζήσει κάποιες καλύτερες στιγμές της ζωής του, αναλαμβάνοντας τις ευθύνες του, βρίσκοντας μια δουλειά και προσπαθώντας να αναπληρώσει το κενό που δημιούργησε όλη αυτή η οικονομική κρίση. Πώς λειτουργούν σήμερα τα κέντρα ενωριακής αγάπης? Δώστε μας λίγο την διάρθρωση και τον τρόπο λειτουργίας σας. Σας είπα ότι σήμερα λειτουργούν μόνο εδώ στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών 70 κέντρα αγάπης, ενωριακής αγάπης και όπως λέγονται, και στους ναούς αυτούς οι υπεύθυνοι ιερείς των φιλοπτώχων ταμείων είναι οι πρόεδροι των ενωριακών φιλοπτώχων ταμείων με την δική τους ευθύνη και με την δραστηριότητα που ο καθένας διαθέτει στην ενωρία του, ευαισθητοποιεί τους ενωρίτες ώστε να στηρίξουν αυτό το κίνημα και αυτή την προσπάθεια της κάθε ενορίας και γενικότερα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και ιδιαίτερα σε αυτούς τους δύσκολους και πενιχρούς καιρούς που οι ναοί έχουν πολύ λίγα έσοδα και τα φιλόπτωχα λιγότερα, να μπορέσουν να διατηρήσουν αυτά τα κέντρα αγάπης και να δίδουν αυτήν την ευλογία της Εκκλησίας στους αδελφούς του Χριστού. Σύνολο, φανταστείτε ότι στην Αρχιεπισκοπή μόνον δίδονται 54.000 μερίδες φαγητού καθημερινά στους 75 αυτούς ναούς. Υπάρχουν ναοί που δίδουν 400 μερίδες φαγητού καθημερινά, όπως η μεταμόρφωση του Σωτήρου στην Καλυθέα,
και είναι ένας δραστήριος ιερομόναχος, ο οποίος πραγματικά δαπανάται, όπως στον Άγιο Γεώργιο Φιλοπάπου, στον Άγιο Νικόλαο Φιλοπάπου, και εκεί οι ιερείς δραστήριοι και δίδουν πολλές μερίδες φαγητό, στον Άγιο Νικόλαο Καλυθέας, μια μεγάλη έτσι και πολύ πληθή ενορία που δίδει και εκεί περίπου στις 400 μερίδες φαγητό, αλλά και παντού όπου υπάρχει αυτή η διακονία, δίδεται ποιοτικό φαγητό, φτιαγμένο από τις κυρίες, τις εθελόντριες, οι οποίες καθημερινά ένα λάξ πηγαίνουν εκεί και διακονούν στο μαγειρίο εκεί του κάθε συσιτίου, δίδοντας ποιοτικό φαγητό, σπιτικό φαγητό θα λέγαμε, καλομαγειρεμένο, με πολύ αγάπη για τους αδερφούς του Χριστού. Ξέρετε, μια μακαριστή γερόντισσα, η γερόντισσα Χριστονύμφη της Μονής Παντανάσης στην Κερατέα, με είχε μάθει κάτι κάποια φορά που επισκέφθηκα το μοναστήριο, όταν την ευχαρίστησα για την μεγάλη αυτή φιλοξενία την οποία μας έκανε. Μου είπε κάτι το οποίο με δίδαξε. «Πάτερ, δεν είναι να δώσουμε ένα ποτήρι νερό ή να πούμε σε κάποιον να υβρίσει πιες. Είναι να πάρουμε ένα δίσκο, να βάλουμε ένα πετσετάκι, να βάλουμε ένα καλό ποτήρι, να γεμίσουμε δροσερό νερό και να του πούμε, ορίστε αδελφέ μου. Είναι ο τρόπος με τον οποίο θα προσφέρουμε κάτι. Μπορεί να δώσουμε, θυμάστε τι λέει εκεί το βιβλίο των Παροιμιών, είναι καλύτερα, λέει, να εστίουμε λάχανα με τα αγάπης παρά μόσχων με τα έκθρας». Είναι δηλαδή και ο τρόπος με τον οποίο ελεούμε τον αδελφό μας θα πρέπει να είναι δοτικός, καινοτικός, αγαπητικός, και όχι να του πετάξουμε ένα πιάτο φαγητό στο πρόσωπο και να του πούμε πάρτο και φύγε. Ξέρετε, ακόμη και ο τρόπος με τον οποίο θα το προσφέρουμε, η αγάπη, η καρδιακή αυτή επικοινωνία, είναι πολύ μεγάλο πράγμα και χορταίνει περισσότερο ο άνθρωπος από αυτή την σχέση, την ανθρώπινη, την πνευματική, την χριστιανική, την αγαπητική, παρά με το φαγητό. Γιατί φαγητό, όπως σας είπα, μπορεί να ψάξει και να βρει και στα σκουπίδια. Αλλά αγάπη βρίσκει μόνο στην Εκκλησία. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτό που λέτε, Πατέρα Αλέξη, γιατί πολλές δραστηριότητες γίνονται πάντοτε στον χώρο της φιλανθρωπίας και της κοινωνικής έτσι, πολιτικής για όλους τους ανθρώπους, και βλέπουμε ότι τις περισσότερες φορές έχουν έναν προσωρινό χαρακτήρα και κακά τα ψέματα, έχουμε γίνει μάρτυρες τέτοιων καταστάσεων, από πίσω πολλές φορές κρύβονται και άλλα συμφέροντα και άλλες σκοπιμότητες. Από την άλλη βλέπουμε πράγματι, αναπόφευκτα, δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει, μέσα στην Εκκλησία αυτό το αγαπητικό δόσιμο. Είναι ο τρόπος που είπατε, και αν με επιτρέπετε, αυτή η αρχοντιά που χαρακτηρίζει τον χριστιανό, όταν ακριβώς δαπανάται και προσφέρεται στον άλλον καρδιακά και όχι αναγκαστικά. Και κάνατε μία αναφορά στο λόγο σας στους εθελοντές. Πολλές φορές νομίζουμε ότι η φιλανθρωπία είναι το να ανοίξουμε το πορτοφόλι και να δώσουμε κάτι. Είναι απαραίτητο για να γίνει το πρώτο βήμα. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι που δεν έχουν τη δυνατότητα να ανοίξουν το πρωτοφόλι, γιατί και αυτοί βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης σημαντικής και χρήζουν βοηθείας. Όμως δαπανούν τον χρόνο τους, προσφέρουν τον χρόνο τους. Και νομίζω ότι αυτό είναι που δίνει και την ποιότητα στο αποτέλεσμα. Θέλαμε λίγο να μας μιλήσετε ακριβώς για αυτούς τους εθελοντές, για αυτούς τους ανθρώπους που είναι ανώνυμοι μέσα στον κόσμο, αλλά επώνυμοι ενώπιον του Θεού, διότι δίνουν από το υστέρημα του χρόνου τους, της αγάπης τους, για να μπορέσει ο αδελφός, ο εμπερίστατος, να βρει ένα αποκούμπι, μια παρηγοριά. Πριν από 4-5 χρόνια είχε κάνει μια σύναξη ο Μακαριότατος για όλους αυτούς τους εθελοντές. Μόνο στα έργα της φιλανθρωπίας στα συσίτια ήταν περίπου 4.000 γυναίκες, οι οποίες καθημερινά, εναλλάξει βέβαια, με τη σειρά που έχει το κάθε συσίτιο και η κάθε ενορία, πηγαίνουν από τις 7-8 το πρωί μέχρι τις 1 το μεσημέρι, ανιδιοτελώς, προσφέροντας εκεί τη διακονία τους στην Παρασκευή, στην κατασκευή και στην διανομή του φαγητού, να ευπρεπίσουν και να καθαρίσουν εκεί το χώρο που μαγειρεύουν. Και φανταστείτε ότι οι γυναίκες αυτές είναι από μητέρες, από μικρές δηλαδή κοπέλες,
μέχρι και γερόντισες, οι οποίες είναι γεμάτες από αγάπη, γεμάτες από πνεύμα προσφοράς και διακονίας, και με τον τρόπο αυτό, ιδιαίτερα το γυναικείο φύλο, βοηθά στην διακονία των αναξιοπαθών των αδελφών του Χριστού. Και ιδιαίτερα, αν δεν είχαμε αυτές τις γυναίκες που πολλές φορές, όπως λέω, είναι η συλλειτουργή μας τα έργα της αγάπης, και ιδιαίτερα τα χέρια, τα πόδια και τα μάτια μας σε κάθε ενορία, γιατί ο κάθε ιερεύς το πρώτο του και κύριο διακόνημα είναι η τέλεση των μυστήριων και ιδιαίτερα της Θείας Ευχαριστίας, και αποκοίημα όλων αυτών είναι η φιλανθρωπία, που ο κάθε ιερέας, πληροφορούμενος από τις κυρίες του Φιλοπτώχου, από τις συνεργάτηδες και από όλα αυτά τα μέλη τα οποία μας βοηθούν, τους εθελοντές και τις εθελόντριες, μαθαίνει ποιο σπίτι έχει ανάγκη, ποιος αδερφός του Χριστού χρειάζεται βοήθεια, είτε οικονομική, είτε υλική, είτε την σύτηση, και βοηθά. Να ξέρετε βέβαια ότι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι έχουν πραγματική ανάγκη δεν μιλούν, δεν ζητάνε και σιωπηλά βιώνουν τον πόνο και την ανέχειά τους. Γι' αυτό ένας ιερεύς θα πρέπει να χρησιμοποιεί, θα λέγαμε, πολλούς τρόπους και τεχνάσματα για να πλησιάσει αυτούς τους ανθρώπους, γιατί μερικές φορές, ξέρετε, μπορεί να προσβληθούν, μπορεί να στενοχωρηθούν, να ταπεινωθούν, αλλά όταν κανείς πλησιάζει με πολύ διάκριση, με αγάπη, με πνεύμα έτσι διακονίας και θυσίας θα λέγαμε, τότε οι άνθρωποι αυτοί καταλαβαίνουν ότι η Εκκλησία είναι ένα νοσοκομείο, βλέπει τους πάντες, αγαπά τους πάντες, θεραπεύει τους πάντες και λέει ότι σήμερα, αδερφέ μου, είσαι εσύ, αύριο μπορεί να έρθω εγώ στη θέση τη δική σου και να έχω εγώ την ανάγκη σου. Και αυτό, ξέρετε, μου έχει τύχει στην διακονία των αστέγων. Όταν, εν καιρό χειμώνος, δίναμε παπλώματα και σκεπάσματα και κουβέρτες και χοντρά ρούχα για το κρύο, ένας νέος άνθρωπος, γύρω στα 30, ο οποίος ήταν άστεγος Έλληνας, πήρε, μου ζήτησε, ξέρεις, Πάτερ, θέλω αυτό, 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 και την επόμενη Τρίτη, που είναι η μέρα της διακονίας αυτής αυτού του τομέα, της επισκέψεως στους αστέγους, του πήγαμε ένα πάπλωμα και ένα μπουφάν. Πέρασε ο χειμώνας, ήρθε ο επόμενος. Ένα βράδυ εκεί στη συνάντηση που κάνουμε και στον τόπο που πηγαίνουμε, τον βλέπω, βαστούσε μια ωραία τσάντα, ήταν καλοντυμένος, βαστούσε το πάπλωμα που του είχα δώσει και το μπουφάν, πλυμμένο, τακτοποιημένο, μας ευχαρίστησε και μας είπε, Πάτερ, δόξα τω Θεώ, βρήκα δουλειά. Το πάπλωμα αυτό το έπλυνα, το καθάρισα και το μπουφάν, σας το έφερα να το δώσετε σε κάποιον άλλον άνθρωπο που θα έχει ανάγκη, όπως το χρησιμοποίησα και εγώ. Και βλέπετε, έτσι πραγματικά η Εκκλησία για τους κακοπροαίρετους δεν κάνει τεμπέληδες. Δεν κάνει ανθρώπους οι οποίοι θα εξαρτώνται από την ελεημοσύνη, γιατί πολλές φορές το λέμε και αυτό, ότι η Εκκλησία συμβάλλει, ας πούμε, στο να τεμπελιάζουν οι άνθρωποι αυτοί, στο να βρίσκουν εύκολα μια μερίδα φαγητό ή μια οικονομική βοήθεια. Η Εκκλησία δίνει την δυνατότητα στον άνθρωπο να μην χάσει την ελπίδα του, δίνει την δυνατότητα σε κάποια στιγμή αδυναμίας να πάρει τα πάνω του και να πει, έχω ένα χέρι το οποίο με βάστηξε τη στιγμή της δυσκολίας και δεν έπεσα, αλλά και βοηθάει τους ανθρώπους πραγματικά να ορθοποδήσουν και να συνεχίσουν τον αγώνα τους για αυτή τη ζωή και για αυτήν την πραγματικά, έτσι σήμερα θα λέγαμε, προσπάθεια να φτάσουν σε έναν ανθρώπινο, σε μια ανθρώπινη κατάσταση και βίωση της ζωής. Βλέπουμε ότι το πρόβλημα δεν είναι μονόπλευρο, αλλά δυστυχώς είναι πολύπλευρο και πολυεπίπεδο. Δεν είναι μόνο η ανάγκη για ένα πιάτο φαγητό, αλλά υπάρχουν πολύ περισσότερα προβλήματα. Ξέρετε, συγχωρέστε με, ξέρετε, οι τομείς που η Εκκλησία βοηθά δεν είναι μόνο το φαγητό. Όπως είπατε, είναι τα οικονομικά βοηθήματα, είναι τα γεροκομεία, είναι η παιδική σταθμή, είναι τα φροντιστήρια τα οποία έχει, είναι οι σχολές που μαθαίνουν τα παιδιά ξένες γλώσσες.
Όλα εκείνα, τα κοινωνικά φαρμακεία, τα κοινωνικά ιατρεία, τα οποία έχει η Ιεράρχεια Επισκοπή, που μέσα από αυτά βοηθεί το ανθρώπινος πόνος. Βέβαια να πούμε, γιατί κάποιοι λένε, ας πούμε, έχεις πρόβλημα, πήγαινε στην Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν προσπαθεί να αντικαταστήσει το κράτος πρόνοια. Η Εκκλησία από την περισσή αγάπη της, με τους δικούς της μικρούς πόρους, προσπαθεί από την ενίσχυση των ενωρητών, των χριστιανών μας, των ανθρώπων εκείνων των εθελοντών και των ανθρώπων που έχουν κάποια οικονομική, θα λέγαμε, επιφάνεια και βοηθούν όλα αυτά τα έργα και όλα τα ιδρύματα αυτά της Εκκλησίας, να ανακουφίσει τους ανθρώπους. Δεν μπορεί να αντικαταστήσει έναν κοινωνικό τομέα ή μια κοινωνική, θα λέγαμε, έναν κοινωνικό πυλώνα, αλλά προσπαθεί με τον τρόπο της να ανακουφίσει τους ανθρώπους και, όπως σας είπα, να τους βοηθήσει να ορθοποδήσουν για να συνεχίσουν τον αγώνα τους σε αυτή τη ζωή και στην επιβίωσή τους. Θέλατε λίγο να μας πείτε και για αυτή την δράση που είναι ενδιαφέρουσα και ίσως, όπως είπα και στην αρχή, σε πολλούς άγνωστη, για την επίσκεψη στους αστέχους του κέντρου της Αθήνας, που νομίζω είναι ένα κολύμπει στα βαθιά την δύσκολη ώρα, την ώρα της ησυχίας, την ώρα που οι περισσότεροι είναι στην θαλπορή και στην ζεστασιά του σπιτιού τους ή στη δροσιά του καλοκαίρι. Κάποιοι άνθρωποι όπως εσείς αγρυπνούν και προστρέχουν στον αναγκημένο αδελφό μας. Όπως συνηθίζω να λέω, οι επισκέψεις αυτές είναι μια γροθιά στο στομάχι. Διότι όταν κανείς έχει τον τρόπο του, έχει κάποια έσοδα, έχει το σπίτι του, έχει στέγη, έχει κρεβάτι, έχει μαξιλάρι, έχει το πάπλωμά του, έχει το τραπέζι του, έχει το φαγητό του. Νομίζει ότι αυτά τα έχουν όλα, όλοι οι άνθρωποι, και ότι όλοι απολαμβάνουν αυτών των αγαθών και των ευλογιών του Θεού. Όμως, όπως είπαμε, βρισκόμαστε ιδιαίτερα τα τελευταία 10 χρόνια σε μια κατάσταση οικονομικής κρίσης. Έχουμε πολλούς αδερφούς μας νεόπτωχους, οι οποίοι ενώ ήταν παντρεμένοι, ενώ είχαν οικογένειες, ξαφνικά βρέθηκαν στον δρόμο, χωρίσαν, έφυγαν από τα σπίτια τους ή τους έδιωξαν οι σύζυγοι και με τον τρόπο αυτό βρέθηκαν στον δρόμο. Φανταστείτε ότι οι ηλικίες που συναντάμε είναι από 30 έως και 60-70 ετών. Άνθρωποι οικογενειάρχες που είχαν και κατήχαν πρώτα και χάνοντας τη δουλειά τους ή με την πρόσθεση των εξόδων των δέκων, των ενοικίων, βρέθηκαν ξαφνικά στον δρόμο και οι άνθρωποι αυτοί πραγματικά κοιμώνται στις πλάκες των πεζοδρομίων. Έχουμε και ξένους οι οποίοι είναι πρόσφυγες και αυτούς τους ανθρώπους θα τους βοηθήσουμε διότι είναι εικόνες Θεού και θα τους δώσουμε την αγάπη μας, αλλά κατά το πλείστον είναι Έλληνες οι οποίοι πραγματικά βρέθηκαν σε αυτή την δύσκολη στιγμή και βιώνουν αυτή τη μοναξιά. Αυτή η διακονία άρχισε πριν από 9 χρόνια. Όταν επέστρεφα τα μεσημέρια από την Ιεράρχη Επισκοπή από το γραφείο στο μοναστήρι, έβλεπα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι ήταν ξαπλωμένοι στα πεζοδρόμια, επετώντας, ζητώντας την αγάπη των περαστικών, άλλοι χτυπημένοι από ασθένειες, άλλοι ίσως και ναρκωμανείς, αλλά οι περισσότεροι μεγάλοι άνθρωποι και σοβαροί άνθρωποι, οι οποίοι βίωναν μέσα στη σιωπή τους το δράμα τους. Σκέφτηκα ότι με την ενορία μου, τον ναό του Αγίου Γεωργίου Παπάγου που διακονώ, θα μπορούσαμε ιδιαίτερα εκείνες τις ημέρες των Χριστουγέννων να επισκεφθούμε αυτούς τους ανθρώπους. Επισκεφθήκαμε κάνοντας μια βραδινή εξόρμηση αυτούς τους ανθρώπους και είδαμε ότι ήταν αρκετοί. Με την ευλογία του Μακαριωτάτου, αρχίσαμε δειλά-δειλά αυτές τις επισκέψεις, εβδομαδιαίες, κάθε Τρίτη, με την ενορία αλλά και εν συνεχεία με την συμβολή και την κάλυψη του πατρός Βασιλείου Χαβάτζα, του Γενικού Διευθυντού του Φιλοπτώχου Ταμείου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής. Γίνονται πλέον εδώ και 9 χρόνια εβδομαδιαίες επισκέψεις σε αυτούς τους ανθρώπους, με τα ενοριακά ταμεία, τα φιλόπτωχα ταμεία των ενοριών, με την συμβολή δηλαδή των φιλοπτώχων ταμείων των ναών που έχουν την δυνατότητα να διακονήσουν και να βοηθήσουν,
με τη συμμετοχή των νέων της κάθε ενορίας. Γι' αυτό είπε ότι είναι μια γροθιά στο στομάχι, γιατί τα παιδιά νομίζουν σήμερα ότι αν δεν τους αρέσει ένα λαδερό φαγητό, για παράδειγμα κάποιο όσπριο, θα πάρουν αμέσως delivery και θα χορτάσουν και θα φάνε οτιδήποτε θέλουν ή δεν θα εκτιμήσουν το φαγητό εκείνο το οποίο η μητέρα τους τους έχει φτιάξει για να συντηρηθούν στη ζωή. Οι άνθρωποι αυτοί, φανταστείτε, όταν τους επισκεπτόμαστε γύρω στις 10 το βράδυ κάθε Τρίτη, μόλις θα τους πάμε το δέμα αυτό με τις ευλογίες που έχει ετοιμάσει κάθε ενορία, η αγάπη των ενοριτών της κάθε ενορίας, αμέσως θα ανοίξουν για να φάνε κάτι και να κουρέσουν την πείνα τους, που πάει να πει ότι εκεί στις κούτες, στα κουρέλια που είναι εξαπλωμένοι, έχουν πλαγιάσει μυστικοί. Και αμέσως θα ανοίξουν με πολύ έτσι αγάπη, με πολύ χαρά, να φάνε κάτι, ευχαριστώντας αυτούς που τα προσφέρουν και ιδιαίτερα, ξέρετε, με μια αλληλεγγύη μεταξύ τους. Μπορεί να δούμε κάποιον σε ένα κεντρικό δρόμο της Αθήνας που κάνουμε αυτή την λιτανία, θα λέγαμε, με τα αυτοκίνητα που πάμε κομβόι για να μοιράσουμε αυτά τα τρόφιμα. Μπορεί να είναι κάποιος παραμέσα σε κάποιον άλλο δρόμο, θα μας πει ο άνθρωπος αυτός ο οποίος παίρνει, ο άστεγος, ξέρετε, εκεί πίσω είναι ακόμα ένας ή ακόμη δυο, πηγαίνετε τους και σε αυτούς. Μια αλληλεγγύη. Ή θα μας πει, ξέρετε, εγώ έχω για σήμερα φαγητό, έφαγα στο συσίτιο, αυτός δεν έχει φάει. Κάτι το οποίο εμείς πολλές φορές στην προσωπική μας ζωή δεν το σεβόμαστε. Είμαστε λίγο άπλιστοι. Ή αυτά τα οποία έχουμε τα πετάμε και δεν τα εκτιμάμε. Αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά βλέπετε ότι ακόμη και το παραμικρό το οποίο έχουν το εκτιμούν, δοξάζουν τον Θεό και ευχαριστούν τους ευεργέτες εκείνους οι οποίοι τους τρέφουν και τους παρέχουν αυτά τα υλικά αγαθά. Ιδιαίτερα αυτοί οι άνθρωποι έχουν ανάγκη περισσότερο της παρουσίας. Θυμάμαι σε κάποια από τις επισκέψεις συναντήσαμε μια κοπέλα η οποία ήταν ασθενής, ήταν πεσμένη κάτω, εκεί στα χαρτόνια επάνω. Περάσαμε, της αφήσαμε ένα δέμα από τα τρόφιμα αυτά τα οποία μοιράζουμε και μου λέει, έλα εδώ, σε θέλω. Ορίστε, πιάσε το χέρι μου. Ήθελε αυτή την ανθρώπινη επικοινωνία. Με συχαίνεσαι, μου λέει, που είμαι έτσι λερωμένη. Όχι, παιδί μου, λέω, εσύ εικόνα Θεού, δεν σε συχαίνομαι. Και περισσότερο θέλουν οι άνθρωποι αυτή την προσωπική σχέση, γνωρίζουμε τα ονόματά τους. Πολλοί εξ αυτών έχουν φύγει αυτά τα χρόνια, μεγάλη στην ηλικία, κάτω από τις καπουχίες, από το κρύο, από τις ασθένειες, έχουν φύγει για τη Βασιλεία του Θεού. Και θα πει κανείς, γιατί οι άνθρωποι αυτοί, ας πούμε, είτε από την Εκκλησία, είτε από κάποιον άλλο τομέα ή φορέα, δεν μαζεύονται σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Η Εκκλησία έχει τόσα κτίρια, έχει τόσες δομές, γιατί δεν τους βάζει κάπου. Θα σας πω από την εμπειρία μου ότι οι άνθρωποι αυτοί δύσκολα μπορούν να ξαναμπούν μέσα στο κοινωνικό σύνολο. Έχουν αποκτήσει, θα λέγαμε, μια ιδιαίτερη προσωπικότητα. Είναι μαθημένοι διαφορετικά και ό,τι γίνει θα πρέπει να γίνει με πολύ σεβασμό στο πρόσωπό τους, στο πρόσωπο του καθενός, γιατί ο καθένας είναι εικόνα Θεού, αλλά και ιδιαίτερα με πολύ μεγάλη έτσι αγάπη και προσπάθεια, ώστε να τους εντάξουμε πάλι στο κοινωνικό σύνολο. Σας ευχαριστούμε πολύ, Πάτερ Αλέξη, γιατί έχω την αίσθηση ότι η σημερινή συνάντησή μας μπορεί να γίνει μια καλή αφορμή για να θυμηθούμε ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο στη ζωή μας. Σήμερα μπορεί να έχουμε τα πάντα, αύριο να μην έχουμε τίποτα. Εκείνο το οποίο μένει όμως είναι η αγάπη, που μπορεί ακριβώς να δώσει την δύναμη σε αυτόν που έχει να μοιραστεί, αλλά και σε αυτόν που έχει ανάγκη να λάβει. Να λάβει πρώτα αγάπη, και αυτή η αγάπη μέσα από την πράξη, μέσα από το βίωμα, να πάρει υλική μορφή. Είτε αυτό είναι ένα πιάτο φαγητό, είτε μία ζεστή ζακέτα ή οτιδήποτε άλλο.
Έχω την αίσθηση, αγαπητοί φίλοι και φίλες, πως στη σύγχρονη εποχή στην οποία κυριαρχεί ο άκρατος καταναλωτισμός και ο εγωισμός, το φιλάνθρωπο πνεύμα της Εκκλησίας που σαρκώνεται στο κοινωνικό προνοιακό της έργο, αναδεικνύει τη φιλανθρωπία όχι μόνο ως αρετή και ιδανικό, αλλά και ως οδό που οδηγεί στην εσωτερική μεταμόρφωση του ανθρώπου. Η Εκκλησία, νοουμένη όχι ως θεσμός με τη δική του λογική, αλλά ως σώμα πιστών με κεφαλή τον Χριστό, συνεχίζει στους αιώνες το έργο της, διδάσκουσα ότι πάντο γεγεννημένον εκ του Θεού νικά τον κόσμο, και αύτη εστί η νίκη, η νικήσασα τον κόσμο, η πίστης ημών. Θα συνεχίσουμε λοιπόν, θα συνεχίσει η Εκκλησία να μάχεται για τα προβλήματα του πλησίον, γνωρίζοντας ότι ακριβώς εκεί, στον πλησίον, είναι κατατεθειμένος ο λόγος της, το Άγιο Δισκοπότηρο της Θείας Ευχαριστίας. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ειρήνη σε εσάς.